Ελάτε, κυρία Ρέτζου. Λοιπόν, καταρχήν θα μου επιτρέψετε πριν μπω στην ουσία να βάλω το εξής, γιατί είμαι υποχρεωμένη να το κάνω εκπροσωπώντας σαν πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ τη συντριπτική πλειοψηφία των χιλιάδων νοσοκομιακών γιατρών και των γιατρών των κέντρων υγείας που συμμετέχουν στις διαδικασίες και μας αναθέτουν, μας δίνουν εντολή να κάνουμε αυτό που κάναμε σήμερα. Να πρωτοστατούμε και να οργανώνουμε και να διεκδικούμε για να ικανοποιηθούν τα αιτήματα που θα πω. Τα ποσοστά που έδωσε ο Υπουργός Αντισμίων... Θα έρθω σε αυτό, Δεν πήγε καλά η απεργία σας καθόλου. Ένα από τα δύο συμβαίνει. Ή ο Υπουργός λέει συνειδητά ψέματα, που δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει, ή δεν έχει καμία μα καμία επαφή με το τι συμβαίνει στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας. Δηλαδή δεν ήταν αυτά. Επιτρέψτε μου, κύριε Γεωργιάδη, δεν σας διέκοψα. Δεν σας διέκοψα. Δεν σας διέκοψα. Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ δεν διέκοψα κανένα. Όχι, ακούστε διάλογο κάνουμε. Ωραία, τότε θα διακόψω την επόμενη φορά. Ωραία. Διακόψετε αν έχετε κάτι σημαντικό. Γιατί εδώ μας είπε συμμορήτες. Εσείς τον είπατε ψεύτη όμως πριν από ένα λεπτό. Δεν απάντησα. Οπότε λογικό είναι να θέλει να πει από πού βρήκε τα στοιχεία. Θα μου επιτρέψετε να απαντήσω λοιπόν. Θα σας επιτρέψω, αλλά σημειώνω ότι και θέλω την απάντησή σας. Ο Υπουργός είπε ότι τα πήρατε από τους... Τα στοιχεία είναι από τους διοικητές των περιφερειών υγείας. Θα πω αμέσως. Γιατί λέω λοιπόν ότι το ένα συμβαίνει. Παρότι δεν είναι το θέμα μας αυτό. Ή το άλλο, το έθεσε όμως. Το θέμα μας είναι τι γίνεται στην υγεία. Το έθεσε όμως ο Υπουργός και δεν μπορώ να το απαντήσω. Και η σημερινή απεργία, αυτό ακριβώς. Και πάμε στα ουσιαστικά που ενδιαφέρουν τον κόσμο. Αναδεικνύουν. Τι κάνει λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν συμπεριλαμβάνει στο ποσοστό συμμετοχής στην απεργία το προσωπικό ασφαλείας. Όπως είναι γνωστό, τα νοσοκομεία δεν κλείνουν ούτε σε μέρα απεργίας. Τα νοσοκομεία σε μέρα απεργίας, εγώ που είμαι πρόεδρος των... Έχουν προσωπικό ασφαλείας. Δεν το συμπεριλαμβάνει στους απεργούς, ενώ συμπεριλαμβάνεται. Το προσωπικό ασφαλείας βγαίνει με ευθύνη των σωματείων. Γιατί είμαστε νοσοκομεία, είμαστε κέντρα υγείας. Προχωρήστε, παρακαλώ, Πρόεδρε. Δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο αυτά καθόλου. Ναι, τα είπε όμως ο κύριος Γεωργιάδης. Ο κόσμος θέλει να ξέρει τι γίνεται με τα χειρουργεία, τι γίνεται με τις αναμονές, τι γίνεται με τα ράντζα. Αυτός ακριβώς ήταν και ο λόγος. Πάμε στην ουσία. Αυτός και ακριβώς ήταν και ο λόγος της απεργίας σήμερα. Οι πολιτικές κόντρες σας δεν μας ενδιαφέρουν. Αν ήταν πετυχημένη η απεργία, δεν μας έχετε πει ακόμα. Δεύτερον, έχω την ηθική υποχρέωση να απαντήσω στους προβληκτικούς και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. Τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης? Ότι δεν υπάρχει εντατικοποίηση. Ότι δεν υπάρχουν διπλοβάρδιες. Ότι δεν υπάρχει υπερεφημέρευση. Γιατί οι συνάδελφοι που είδατε στο βίντεο είναι αυτοί που ο κύριος Γεωργιάδης αποκαλεί συμμορία της μιζέριας. Να κάνουμε τέτοια αντιπαράθεση επί της ουσίας? Να αναφερθώ κι εγώ στα νανογυλαίκα. Να πούμε λοιπόν στην ουσία. Τα 500 επιπλέον κρεβάτια μεθ που λέει ο κύριος Γεωργιάδης ότι έχουν αναπτυχθεί επί κυβέρνησης Μητσοτάκη. Πόσο επιπλέον προσωπικό απαιτούν, νοσηλευτικό και ιατρικό για να λειτουργήσουν. Τρεις νοσηλευτές ανακρεβάτι μεθ και ένα γιατρό, λέω, τα ελάχιστα όρια προδιαγραφών για να λειτουργούν οι μονάδες εντατικής θεραπείας με ασφάλεια. Που σημαίνει ότι μόνο για αυτά τα 500 επιπλέον, που δεν είναι μόνο τα κρεβάτια μεθ, θα έπρεπε να έχουν προσληφθεί, κάντε τον υπολογισμό, 500 και 1500, 2000 επιπλέον στην πενταετία, γιατροί και νοσηλευτές μόνο για αυτά τα επιπλέον κρεβάτια. Πάμε λοιπόν στα επίσημα στοιχεία τώρα της απογραφής 2019-2024. Αποχώρησαν 16.361 μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας και προσλήφθηκαν μόλις 8.458. Θέλετε να σας πω για τα δύο νοσοκομεία, τα μεγαλύτερα της χώρας, τον Ευαγγελισμό και το Ιπποκράτιο, τα στοιχεία που το ίδιο το Υπουργείο έδωσε στην τελευταία συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο. Παρουσιάσατε ψεύτικα στοιχεία και είπατε συγκεκριμένα, θα σας τα πω. Δεν ξέρω αν έχετε εκπροσώπους από τη Θεσσαλονίκη. Θα σας πω, λοιπόν για τον Ευαγγελισμό. Θα ακούσουμε την κυρία... Ωραία. Θα σας πω λοιπόν για τον Ευαγγελισμό. Και τον κύριο Καραχρήστο, τον πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών. Θα σας πω λοιπόν για τον Ευαγγελισμό, γιατί είναι το πρώτο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας. Σε αυτή την πενταετία λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, προσλήφθηκαν μόλις 40 μόνιμοι γιατροί. Το ισοζύγιο είναι αυτό. Έχει 100 κενές
οργανικές θέσεις. Η υποστελέχωση είναι τραγική. Ακριβώς εξαιτίας αυτής της τραγικής υποστελέχωσης είναι και αυτά τα ποσοστά για τα νοσοκομεία στην περιφέρεια λειτουργούν έτσι κι αλλιώς με προσωπικό ασφαλείας και είναι συνειδητή πολιτική επιλογή. Είναι συνειδητή πολιτική επιλογή η διεύρυνση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων. Σχεδόν το μισό, το 50% των εργαζόμενων αυτή τη στιγμή είναι σε καθεστώς ομοιρίας. Έχουμε συναδέλφους επικουρικούς, γιατρούς που δουλεύουν 7, 8, 9 και 10 χρόνια και δεν μονιμοποιούνται επειδή υπάρχουν οι ανάγκες. Έχουμε εκτείναξη των πληρωμών των ασθενών. Έχουμε ενίσχυση τη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια απάντηση, σαν επιχειρήσεις. Κύριε Γεωργιάδη, τον 8 του 2024, τον 8 του 2024, να απαντήσετε σε αυτό. Τα πήρα από την απογραφή. 10 φορές το μόνιμο προσωπικό. Μισό λεπτό. Εγώ θα έρθω το μόνιμο και για το ΥΠΑ και για το συμβασίου. Τον Αύγουστο, κύριε Γεωργιάδη, του 2024, τα στοιχεία είναι από την απογραφή. Έχουμε 70.000 μόνιμους, θα σας απαντήσω. 863 μόνιμο προσωπικό. Στο Υπουργείο Υγείας, είπατε στην τελευταία σας συνέντευξη, είπε ο κύριος Θεμιστοκλέους, που αναφέρθηκε ειδικά στο προσωπικό, το νοσηλευτικό, το ιατρικό και το λοιπό προσωπικό του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, ότι έχουμε 86.000, αν δεν κάνω λάθος. 86.138 το Μάιο. Ξέρετε ποιοι είναι αυτοί? Ξέρετε ποιοι είναι το σύνολο του προσωπικού. Όχι. Είναι οι ειδικευόμενοι. Δεν μετράτε ειδικευμένους, ειδικευόμενοι γιατροί και ειδικευόμενοι νοσηλευτές. Συμπεριλαμβάνεται τους 8.600 ειδικευόμενους γιατρούς, ειδικευόμενους, μη ειδικευμένους γιατρούς και τους 800. Άρα για ποια αύξηση μιλάτε? Γιατί να μην τους περιλαμβάνετε? Τα κρεβάτια των μονάδων εντατικής θεραπείας λειτουργούν με ειδικευόμενους νοσηλευτές και ειδικευόμενους γιατρούς. Να πω τη δική μου θέση. Τι λογιστικές αρχηγήσεις? Λέω λοιπόν ότι αυτές τις 80.000 των ασθενών εμείς τους περιθάλπουμε. Επανέρχομαι στα στοιχεία του Υπουργού. Τα στοιχεία επομένως, που έδωσε για τον Ιούνιο. Ότι 85.000 ασθενείς καθημερινά. Βεβαίως. Και είναι αυτοί που μας στήριξαν σήμερα. Μάλιστα. Λέω λοιπόν. Τον Ιούνιο του 2019, το νούμερο που έδωσε, επιμένω, ο Υπουργός, και τον καλό να το ξανακοιτάξει. Γιατί το νούμερο των εργαζομένων. Των 78.272 είναι στην απογραφή, λέω. Στο site της απογραφής. Αφορά μόνο τους μόνιμους. Μόνο τους μόνιμους. Στο νούμερο που δίνει. Μόνο 86, τους μόνιμους δεν μπορεί να αφορά. Μόνο τους μόνιμους. Τον έκτο του 2019. Δηλαδή μειώθηκαν οι μόνιμοι. Μα αυτό σας λέω. Αυτό σας λέω, δεν με ακούτε. Δεν με ακούτε. Σας λέω λοιπόν το στοιχείο. Μια χαρά σας ακούω, γι' αυτό και ρωτάω. Την πενταετία, σας είπα, είχαμε αποχωρήσεις. Μη με βγάλετε και κουφό. Παπά, με βγάλατε, όχι και κουφό. Παρακαλώ. Είχαμε λοιπόν αποχωρήσεις 16.361. Προσλήψεις 8.000. Στο σύνολο του προσωπικού είναι αυτό που σας λέω, του μόνιμου. Γίνεται το στοιχείο, επιμένω, που έδωσε ο κύριος Γεωργιάδης, το στοιχείο σε αυτό συμπεριλαμβάνει μόνο ειδικευόμενους γιατρούς και νοσηλευτές. Αυτό δεν είναι στο άλλο νούμερο. Μου επιτρέπετε να πω λοιπόν, για τα νοσοκομεία. Στο νούμερο το παράδειγμα με το οποίο συγκρίνει υπήρχαν οι ειδικευόμενοι. Όχι, όχι, κύριε Χατζηνικολάου. Μου επιτρέπετε να πω για τα νοσοκομεία, όχι, τα νούμερα που δεν αμφισβητούνται. Μπορεί να λειτουργήσει λοιπόν να ένα κρεβάτι μεθ. Λέω τα ελάχιστα όρια προδιαγραφών είναι αυτό που σας είπα. Με βάση το κατάλαβα. Το κριτήριο λοιπόν πρέπει να είναι η κάλυψη των αναγκών σε σύγχρονες υπηρεσίες υγείας των ασθενών. Για να γίνει αυτό χρειάζεται προκήρυξη του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων ανά ειδικότητα σε όλα τα νοσοκομεία και όλων των ειδικοτήτων, όχι μόνο των γιατρών. Είναι πολύ ουσιαστικό αυτό, γιατί ένα νοσοκομείο δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο με κάποιες ειδικότητες. Λέω για δευτεροβάθμια νοσοκομεία. Χρειάζεται το σύνολο των ειδικοτήτων. Πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, γιατί λέει εδώ ο κύριος Γεωργιάδης ότι θέλω να κάνω ελκυστικό το ΕΣΥ. Υπάρχει τρόπος να κάνει αυτό που είπατε εσείς. Να δώσει χρήματα. Να ικανοποιήσει το αίτημά μας, στο για το οποίο άλλωστε έχουμε δικαιωθεί. Υπάρχουν οι τελεσίδικες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, που έχουν κρίνει αντισυνταγματικές τις περικοπές που έχουν υποστεί οι γιατροί στους μισθούς τους τα τελευταία 15 χρόνια, και να κάνει αυξήσεις τέτοιες που να μην εξανεμίζονται από την ακρίβεια, να μην εξανεμίζονται από την αύξηση, από τη μείωση του αφορολόγητου, να διπλασιάσει το ρομίστιο των εφημεριών, να γίνει γενναία
αύξηση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό. Μάλιστα. Και οι ασθενείς να μην χρειάζεται να πληρώσουν τα λόκουμ που πρότεινε ο προηγούμενος συνάδελφος πάντως στο NHS, δηλαδή συμβάσεις γιατρών με διαφορετικό νοσοκομείο, δεν έλυσαν το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ, κυρία Ρέτζικιου.